Ήταν μια τρομερή δεκαετία. Όλες μας οι αυταπάτες, οι ευσεβείς μας πόθοι για τη χώρα και για μας τους ίδιους διαψεύστηκαν. Σήμερα ξέρουμε ότι για να ανθίσει η φαντασία χρειάζεται τη λογική, την ψυχραιμία, τη σύνεση. Τις ιδιότητες που αποκτούν οι άνθρωποι και οι χώρες μετά από σκέψη και προσπάθεια. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο της Σώτης Τριανταφύλου στο νέο βιβλίο του Σταύρου Κωνσταντινίδη με τίτλο «Πολύ εύστοχο κατά τη γνώμη μου, αναζητώντας την κανονικότητα». Πρόκειται για κείμενα για την πολιτική, τις πόλεις και τη ζωή, μικρά δηλαδή θράψματα δημόσιας γραφής του Σταύρου Κωνσταντινίδη από την τριετία 2017 έως και 2020, που συγκεντρώνονται για να σχηματίσουν μια γνώμη για την πολιτική, τις πόλεις και τη ζωή στο κλείσιμο μιας δεκαετίας που θυμίζει δρόμο μελαγχολικό. Το βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επίκεντρο και εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Σταύρο Κωνσταντινίδη, να κάνουμε μια συζήτηση. Καθώς και εμείς κάθε βράδυ εδώ, φίλες και φίλοι, την κανονικότητα αναζητούμε, συντροφιά μαζί σας. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κυρία Σαδεμένα. Καλησπέρα στους ακροατές. Ο τίτλος, αν μη τι άλλο, είναι ρεθιστικός για όλες και όλους, γιατί αυτή η αναζήτηση της κανονικότητας είναι εθνικό ζητούμενο τα τελευταία χρόνια, δεν είναι? Είναι ακριβώς όπως το λέτε και μάλιστα θα σας πω το εξής, ότι το προηγούμενο βιβλίο μου το 2016 λεγόταν «Ο έρωτας τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ» και θα έλεγα ότι είχε μια πρόκληση λίγο πιο τραβηγμένη, αλλά το 2020 επέλεξα τον όρο της κανονικότητας ακριβώς για τον λόγο ότι η έννοια αυτή λιδωρείται από μια πλευρά της πολιτικής ζωής του τόπου, λιδωρείται ως μια συντηρητική έννοια, ενώ στην πραγματικότητα, το λέω όχι μόνο ως πολιτικός παρατηρητής αλλά και ως τεχνοκράτης των πόλεων, ως κοινωνιολόγος, ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια κανονικότητα σε όλα τα πεδία. Πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό είναι το διακύβευμα όλου του βιβλίου. Αφορμή για αυτό το βιβλίο? Αφορμή για αυτό το βιβλίο ήταν από τη μία η συλλογή των κειμένων τα οποία έγραψα σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ ως εφημερίδες δηλαδή και σε site, όλη αυτή την τριετία με έναν ρυθμό πολύ γρήγορο και σχεδόν δις την εβδομάδα, και κάνοντας μια επιλογή, όταν μάζεψα τα επιλεγμένα κείμενα κατάλαβα ότι είχα ασχοληθεί με τρία διακριτά πεδία. Το ένα ήταν η πολιτική αυτή καθ' αυτή, δηλαδή η πολιτική αρθρογραφία της επικαιρότητας. Το δεύτερο ήταν τα δικά μου επιστημονικά θέματα που αφορούν τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμης κινητικότητας των πόλεων, τα οποία όπως βλέπετε και μετά τον κορονοϊό έχουν έρθει στην επικαιρότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε προσπάθειες παραδείγματος χάρη του Δημάρχου Αθήνας με το μεγάλο περίπατο και όλων των δημάρχων σε όλη την χώρα να επιχειρούν να κάνουν καινούργια μοντέρνα πράγματα. Και το τρίτο πράγμα είναι κάτι που είναι πάντα μέσα στην ψυχή μου, που είναι η τέχνη, που είναι η λογοτεχνία, που είναι η συγγραφή, που είναι οι άνθρωποι του πνεύματος με τους οποίους είχα την δυνατότητα πολλούς από αυτούς να συνομιλήσω, να κάνω προσωπογραφίες. Είναι κείμενα που δημοσιεύτηκαν κυρίως στην Athens Voice και έτσι λοιπόν δημιουργώ μια τριλογία, δηλαδή οι περιπέτειες προσώπων και ιδεών είναι το πιο πολιτιστικό, το πιο λογοτεχνικό κομμάτι του βιβλίου, το σώμα της πόλης είναι το πιο τεχνοκρατικό, το πιο επιστημονικό, αλλά με μια γλώσσα πιο γλαφυρή, όχι σκληρή επιστημονική, και το τρίτο κομμάτι είναι η πολιτική προσέγγιση και πάλι προσπαθώντας να μην κινούμε στο επίπεδο του ρεπορταζιακού κειμένου, το οποίο το κάνουν καλύτερα δημοσιογράφοι από ό,τι εγώ, αλλά να κινηθώ λίγο πιο σημειολογικά, πιο αφαιρετικά, λίγο διασυνδέοντας την πολιτική με ζητήματα φιλοσοφίας, με ζητήματα ψυχανάλυσης και εμένοντας πάρα πολύ πολλές φορές την πρωταγωνιστικότητα των προσώπων που πρωταγωνιστούν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο τίτλος «Αναζητώντας την κανονικότητα» οδηγεί
σε ένα φινάλε όπως θα το περίμενε στην αρχή όταν άρχισε να γράφει το βιβλίο? Δηλαδή, απέχουμε πολύ από το να κατακτήσουμε την κανονικότητα ή είναι μια ουτοπία? Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι ένας δρόμος, είναι μια διαδικασία, είναι ένα ταξίδι η αναζήτηση και η επίτευξη της κανονικότητας. Αυτό που εγώ ήθελα πραγματικά να σηματοδοτήσω ήταν, επειδή τα κείμενα ξεκινούν το 2017 και τελειώνουν το 2020, μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται η μετάβαση δύο κυβερνήσεων. Και στην πραγματικότητα πήρα το τέλος της προηγούμενης κυβέρνησης και έφτασα μέχρι την αρχή της σημερινής κυβέρνησης, φτάνοντας μέχρι την στιγμή του κορονοϊού. Και στην πραγματικότητα αυτό που καταγράφω, αυτό που υπομνείω, αυτό που υπογραμμίζω είναι ότι από έναν μάλλον πολιτικό αναρθρολογισμό έχουμε προχωρήσει σε μία ελάχιστη όμως κανονικότητα. Άρα λοιπόν ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και έχουμε πάρα πολλές στοχεύσεις μπροστά μας. Ποιο είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο, η πιο σημαντική παράμετρος για να μπούμε στην τροχιά της κανονικότητας? Είναι εμείς οι ίδιοι, ίσως η οικονομική ανάκαμψη, ίσως μια πιο αισιόδοξη συγκυρία παγκόσμια και ευρωπαϊκή? Ποιο είναι εκείνο δηλαδή το στοιχείο που θα μπορούσε να ανατάξει την κατάσταση πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται σήμερα? Σχεδόν, κυρία Σαδανάτα, έχετε σχολιάσει. Για μας είναι δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα είναι η οικονομία, στην οποία πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να βρούμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και κυρίως να κινηθούμε φιλοπεριντικά. Υπάρχει μια διάθεση της κυβέρνησης, η οποία δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή τη στιγμή έχει προσδώσει, ας πούμε, τα μέγιστα, γιατί υπάρχουν και κρίσεις ενδιάμεσα. Άρα το ένα είναι η οικονομία και κυρίως το ζήτημα της ανάπτυξης. Αυτό χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο είναι τα προβλήματα που έχουμε με την εξωτερική πολιτική, τα οποία πολλές φορές είναι απρόβλεπτα και τα οποία υποδαβλίζουν την προσπάθειά μας για ανάπτυξη. Αυτό που αναφέρατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμείς οι ίδιοι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θα πω ένα παράδειγμα του μεγάλου περιπάτου, ο οποίος, ας πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι το μεγάλο περίπατο του ασκούν μια κριτική, κάποιοι άλλοι συμφωνούν. Εγώ προσωπικά ως συγκοινωνιολόγος θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση στην πόλη της Αθήνας. Παρόλα αυτά, εάν συνεχίζουμε σε μια πόλη, παραδείγματος χάρη, εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι να θέλουμε το αυτοκίνητό μας να πάρουμε τσιγάρα από το περίπτερο της Πανεπιστημίου, αυτή η πόλη δεν μπορεί να σωθεί. Ούτε μπορεί να σωθεί αν θέλουμε με το δίκυκλο μηχανάκι μας να ανέβουμε στο πεζόδρομο της Βουκουρεστίου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την προσωπική ευθύνη. Και το λέω τώρα αυτό ενδεικτικά με αφορμή τα ζητήματα της πόλης, γιατί η προσωπική ευθύνη μεταφέρεται σε κάθε ουσιαστικά δραστηριότητα της ζωής. Και τέλος είναι αυτό που επίσης σχολιάσατε, είναι ότι και ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος σε μετάβαση με πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες κινούνται σε απόλυτα επίπεδα λαϊκισμού, κατά τη δική μου άποψη, από την Αμερική μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, και στα μεγάλα ζητήματα, αλλά ακόμα και στο χειρισμό της διαχείρισης πανδημίας, όπως είδαμε πρόσφατα, όπως επίσης και μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέλει πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από όλους για να μπορέσει να βρει ένα βηματισμό, τον οποίο φαίνεται ότι σήμερα εμφανίζει πάρα πολλές υστερήσεις και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της ενιαίας εννοώ, και στα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής και στα ζητήματα της αποφασιστικότητας και της εγκύτητας του πολίτη στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα αυτή είναι μια βεντάλια μεγάλων θεμάτων σήμερα, και παγκόσμια και εθνικά. Εγώ στο βιβλίο ασχολούμαι από το παγκόσμιο και το εθνικό μέχρι την λεπτομέρεια της καθημερινότητας, με σκηνές ωραίες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, που όπως ξέρετε ζω μεταξύ των δύο πόλων, και προσπαθώ σημειολογικά και από την λεπτομέρεια να αναγάγω στο γενικό, αλλά και από την γενικότητα του οικουμενικού να πάω στην προσωπική συμπεριφορά. Πολλές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα αναφορές στο Airbnb, στα τραπεζάκια, στα σκουπίδια, στις αναπλάσεις.
αυτά τα στοιχεία ως στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού τα αντιλαμβανόμαστε ή βιώνουμε στον αυτόματο πιλότο μια καθημερινότητα που δεν προλαβαίνουμε και οι ίδιοι να αποτιμήσουμε στο τέλος? Έχω την εντύπωση ότι ο πολιτισμός της καθημερινότητας δεν είναι μόνο ο πολιτισμός αυτός καθεαυτός, δηλαδή η παραγωγή του πολιτιστικού έργου, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η τέχνη, τα εικαστικά, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε στη στάση και ανεβαίνουμε στο λεωφορείο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαβούμε έναν μεγάλο δρόμο μέσα από μια προστατευμένη διάβαση πεζών, που άτομα ευαίσθητα ή μειονεκτούντα άτομα μπορούν να αισθάνονται καλά μέσα σε μια πόλη. Μπορούν δηλαδή τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία χωρίς να έχουν πρόβλημα για την προσωπική τους οδική ασφάλεια, ή ηλικιωμένοι ή οι μητέρες με τα καρότσια μπορούν πραγματικά να περιδιαβούν το σύνολο της πόλης χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά του πολιτισμού, ίσως το ίδιο σημαντική με την παραγωγή του ίδιου του πολιτισμού. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε διαφορετικά ότι είμαστε αυτό που είναι η πόλη μας, και αυτό, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι μας στην Ελλάδα αυτά που ακριβώς θαυμάζουμε όταν πηγαίνουμε στις πόλεις του εξωτερικού, δηλαδή βλέπουμε αυτή την αρμονική συνύπαρξη και συλλογική συνύπαρξη στο δημόσιο χώρο, είναι ακριβώς αυτά που είναι ακόμα άλλη τα προβλήματα στην ελληνική δημόσια σφαίρα και στην ελληνική συζήτηση. Δεν έχουμε ακόμα πόλεις οι οποίες να αντανακλούν πραγματικά την πολιτισμένη μας αίσθηση απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε και πολιτική. Γιατί ξέρετε, κυρία Σαδανά, ο δημόσιος χώρος και η δημόσια σφαίρα είναι δύο ταυτόσιμα πράγματα. Ακόμα και στην κλασική Ελλάδα η δημόσια πολιτική, η προχωρημένη, αναπτύχθηκε γιατί ακριβώς υπήρχε ο δημόσιος χώρος, υπήρχε η εκκλησία του Δήμου, γιατί υπήρχε ακριβώς η συλλογική συνέστηση του δημόσιου έναντι πάντα της ιδιωτικής αντίληψης ή της ιδιώτευσης, δηλαδή της αποστασιοποίησης των ανθρώπων. Αν σας ζητούσα να μας δώσετε ένα μικρό παράδειγμα, ένα παράδειγμα δηλαδή που σε αυτή την τριετία υπήρξε ερέθισμα για να γράψετε ένα κείμενο και δεν το είχατε σκεφτεί προηγουμένως ως παράδειγμα, αλλά η συγγραφή του βιβλίου σας έβαλε στην οπτική να το δείτε κάπως διαφορετικά. Ναι, είναι πολλά τέτοια θέματα. Δηλαδή, θα σας πω λίγο από τα πολιτικά μου κείμενα. Από ένα σημείο και μετά η πολιτική κριτική για μένα δεν είχε και τόσο πολύ μεγάλο νόημα με την έννοια της ευθείας, ας πούμε, πολιτικής κριτικής. Ήθελα να είμαι πιο σημειολογικός, οπότε έχω ένα κείμενο μέσα που το ονομάζω «Η γραβάτα του κυρίου Τσίπρα», και όπου αναλύω πραγματικά, έτσι εμβριθώς θα έλεγα, το πώς αισθάνθηκε όταν φόρεσε τη γραβάτα ή πώς αισθανόταν όταν κόμιζε ως λάφυρο ή ως σπουδαίο πράγμα το ότι δεν φοράει γραβάτα στις διεθνείς του συναντήσεις, ή τι υποκρύπτει ακριβώς αυτή η συνέστηση απέναντι σε ένα ενδυματολογικό στοιχείο το οποίο υποχρεωτικά ταυτίζεις, υποτίθεται, με την αστικότητα, τον κομφορμισμό ή την συντηρητικότητα, ή χωρίς αυτό θεωρείς ότι μπορείς, ας πούμε, να συμμετοδοτείς στην επαναστατικότητα. Έχω πολλά τέτοια κείμενα τα οποία εγώ τα αγαπάω, γιατί βλέπω με μια σημειολογική προσέγγιση τα θέματα της πολιτικής. Υπάρχουν όμως και άλλα πιο λογοτεχνικά, πιο γλαφυρά. Είναι οι συναντήσεις τις Δευτέρες στην Κομνηνών στη Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής τον μεγάλο συγγραφέα τον Γιώργο τον Σκαπαρδόνη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, και επιχειρούμε να κάνουμε την πρώτη open air παρουσίαση βιβλίου. Α, είναι γενικά πρωτοπορία το βιβλίο δηλαδή σε αυτή την περίοδο? Ορίστε. Είναι γενικά στην πρωτοπορία το βιβλίο σε αυτή την περίοδο? Επιχειρώ δηλαδή να πιάσω ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει στην... ας πούμε στους τρεις βασικούς τομείς που για μένα έχουν ενδιαφέρον: την πολιτική, τις πόλεις, αλλά και την τέχνη. Δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί θα πρέπει αυτές και αυτοί που μας ακούν να το αναζητήσουν
και θα ανανεώσουμε το ραντεβού για μια επόμενη συνάντηση. Να πω μόνο ότι το βιβλίο επιγράφεται αναζητώντας την κανονικότητα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο και θα παρουσιαστεί την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Κωνσταντινίδη, για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.